Πάμε να μιλήσουμε τα επόμενα λεπτά με τον κύριο Φίλιππα Φίλιο, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην δήμαρχο της πόλης, πολλές φορές. Κύριε Φίλιο, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Πώς είστε? Ακούρευτος. Ωραία. Θέλω ένα κουρεματάκι, κατά άλλα είμαι εντάξει. Κατά άλλα είστε υπέροχα. Ναι, ναι. Να είστε πάντα γερός, να είστε πάντα γερός, κύριε Φίλιο. Πολύ. Λοιπόν, πριν πάμε να δούμε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, θα ήθελα το σχόλιο το δικό σας για την επιστολική ψήφο. Γιατί φαίνεται ότι εδώ έχουμε κάτι καινούριο και κάτι θετικό. Έτσι, άρχισε να υπάρχουν κάποιες διασφαλίσεις, είπα και χθες. Εγώ θέλω να ακούσω και τις δικές σας σκέψεις για την επιστολική ψήφο στις ευρωεκλογές καταρχάς. Θα δούμε αν θα ισχύσει στις εθνικές εκλογές και στις ευρωεκλογές για όλους, και εντός και εκτός Ελλάδας. Τι λέτε? Εγώ καταρχήν είμαι υπέρ της επιστολικής ψήφου. Ωραία. Γιατί είναι μια δυνατότητα σε αυτόν που δεν μπορεί να προσέλθει και να μην ξοδέψει πολλά χρήματα, να στείλει την επιστολή του. Είναι ένα μέτρο που το έχουν εφαρμόσει πάρα πολλά κράτη, πολλές κυβερνήσεις. Σωστά, έτσι είναι. Ναι. Έχει δουλευτεί και έχει αποδείξει ότι είναι δημοκρατικό μέτρο. Άρα λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, καλώς έρχεται να εφαρμοστεί. Ναι. Εκείνο που πρέπει να διασφαλιστεί είναι ότι δεν θα διαρρέει τη γράφη του φακελός μου μέσα που στέλνω εγώ, ναι, ναι. Γιατί απ' έξω δεν γράφει. Έχει έναν κωδικό. Ναι. Αυτό πρέπει να ανοίξει, να πέσει σε κάλπη. Έτσι είναι. Είναι δύο φάκελοι. Ο ένας είναι ο μεγάλος φάκελος. Ναι, αυτό εννοώ. Και ναι. Μέσα εκεί θα υπάρχει ο άλλος φάκελος, ο οποίος θα πέφτει στην κάλπη όπως το ρίχνουμε. Οπότε και το μέτρο αυτό θα διευκολύνει πάρα πολύ κόσμο. Για να διασφαλίζεται η μυστικότητα καταρχάς. Ακριβώς, για να διασφαλίζεται. Και το αδιάβλητο μετά πρέπει με κάποιο τρόπο να διασφαλίζεται γι' αυτό. Με κάμερες, με. Τα πάντα. Με εκπροσώπους όλων των κομμάτων εκεί σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι πρέπει να γίνει. Αν γίνει αυτό, θα διευκολύνει πάρα πολύ κόσμο. Θα λιγοστέψει τις τεράστιες μετακινήσεις που γίνονται στις μέρες των εκλογών, θα λιγοστέψει τα έξοδα των εκλογέων. Ναι. Και θα... Αλλά δεν θα υπάρχει αυτό το ωραίο το κλίμα έτσι, από τους ετεροδημότες εδώ, να βρίσκουμε και κανένα φίλο από αυτό, Αθήνα, από Θεσσαλονίκη. Αλλά για, φανταστείτε τώρα με τέτοια ακρίβεια και με τέτοιο κόστος και με τέτοιο. Δεν αυξήθηκαν τα 7,5% τα διόδια. Ναι. Η βενζίνα κοντεύει τα 2, είναι 1,90. Ναι, ναι. Όπως καταλαβαίνετε, ένα ταξίδι για Αθήνα για ένα. Σωστό. Δεν συμφέρει πλέον να το κάνεις μόνος σου. Έτσι, ή να το κάνουν τρεις μαζί, ή αλλιώς πάτε το πλάνο, είναι φθηνότερα. Πάνω από 200 ευρώ για να πας και να γυρίσεις στην Αθήνα. 80 ευρώ είναι. Δεν είναι. Έτσι είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, για πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει ενδιαφέρον. Συνεχίζεται το ενδιαφέρον στις εξελίξεις του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, κύριε Φίλιο, χθες είχατε μια νομαρχιακή επιτροπή προχθές. Και μάλιστα υπήρξε και μια ανακοίνωση. Απάντησε η Μερόπη Τζούφη. Ζητάτε από τη Μερόπη Τζούφη, τοποθετήστε και ζητάτε από τη Μερόπη Τζούφη την έδρα. Την έδρα εδώ, των Ιωαννίνων. Λοιπόν, απάντησε η Μερόπη Τζούφη. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ τι απάντησε η κυρία Τζούφη, η οποία βέβαια δεν δίνει την έδρα όπως και οι υπόλοιποι. Και μετά να έρθουμε εδώ να δούμε τι έγινε στην νομαρχιακή. Δύσκολη. Λοιπόν, κύριε Φίλιο, πριν πάμε να μου πείτε κάποια πράγματα εσείς, να πω εγώ κάποιους αριθμούς τώρα. Η Νομαρχιακή Επιτροπή έχει 27 μέλη. Κάποιοι από την Νομαρχιακή Επιτροπή. Δεν ήταν όλοι παρόντες. Δεν ήταν όλοι, θα τα πούμε. Κάποιοι έχουν παραιτηθεί. Αυτή είναι η καινούρια Νομαρχιακή Επιτροπή. Παραιτήθηκαν. Τέσσερις και ένας μέσα στην Νομαρχιακή. Και ένας μέσα στην Νομαρχιακή, ο Μπαλακέρας. Ναι. Και ένας ακόμη, ο Ντάνης. Ο Ντάνης. Επίσης έχει παραιτηθεί. Ναι. Τώρα έχουμε μια νέα Νομαρχιακή. Από αυτή τη νέα Νομαρχιακή. Δεν ήταν από τους 27, ήταν 17. Από τους 17, λείπανε δύο στο εξωτερικό και οι υπόλοιποι, είχαν άλλες δουλειές, δεν μπορούσαν να έρθουν. Άλλες δουλειές ή απέφυγαν εκεί να εμπλακούν σε αυτή τη φάση. Εμάς, δεν ξέρει κανείς. Εμάς το μήνυμα είπαν ότι δεν μπορούμε να έρθουμε. Ωραία, γιατί 17 ήταν παρόντες. 17 παρόντες. Από τους 27, από αυτούς τους 17, οι 10 ψήφισαν υπέρ αυτής της ανακοίνωσης. Μόνο σε αυτό το θέμα. Μόνο σε αυτό το θέμα. Μόνο σε αυτό. Στο κάλεσμα που κάνετε στην Τζούφη να παραδώσει την έδρα. Η εισήγηση ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Ναι. Δεν αφορούσε μόνο το θέμα με τη Μερόπη Τζούφη. Ναι. Η εισήγηση αφορούσε να αναπληρώσουμε πρώτον τα μέλη που φύγαν. Δεύτερον, να αναθέσουμε νέες αρμοδιότητες στα μέλη της Νομαρχιακής, διότι είχαμε αλλαγές. Έτσι, ναι. Τρίτον, να επανακινήσουμε τις οργανώσεις να συνεδριάσουν με διάφορους τρόπους που προτάθηκαν εκεί και υπόθηκαν και κάποια άλλα οργανωτικά μέτρα για τη λειτουργία των γραφείων κτλ. Ωραία, λογικά είναι. Είχε αυτό πολλά. Διαδικαστικά. Ωραία. Είχε και αυτό το θέμα. Σε αυτό το θέμα όμως διαφώνησαν οι 7 από τους 17 παρόντες. Έτσι. Εσείς ψηφίσατε. Εγώ ψήφισα υπέρ της εισήγησης.
Είπα, είμαι στους 10 δηλαδή. Είστε στους 10, ναι. Η θέση γιατί? Μου είναι ξεκάθαρη. Εσείς λέτε στη Μερόπη Τζούφη, τη λέτε και δημόσια και τώρα, δώσει ναι, την έδρα. Δεν είναι προσωπικό γιατί το θέμα. Ναι. Έτσι καταρχήν. Παντού σε όλη τη χώρα ζητάτε τις 11 έδρες. Ζητάμε είναι απόφαση παντού της πολιτικής γραμματείας. Δεν είναι απόφαση. Είναι τι έχουν υπογράψει όλοι οι βουλευτές πριν κατέβουν ναι βουλευτές. Ναι. Έχουν υπογράψει κώδικα διοντολογίας. Ναι. Τώρα όμως η Μερόπη Τζούφη εδώ. Ναι. Λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ υπέγραψα ναι ένα κώδικα διοντολογίας ενός ΣΥΡΙΖΑ που δεν υπάρχει. Ναι. Ξεκινάει λοιπόν από τη δογματική δήλωση ότι ναι ο ΣΥΡΙΖΑ που ξέραμε δεν υπάρχει πια. Ναι. Ναι. Όταν ξεκινάς μια τέτοια δήλωση, είναι αυτονόητο ότι στη συνέχεια θα απορρίψεις την, ναι, την απόφαση ναι που έχει πάρει το κόμμα, τη διοντολογία που έχουν υπογράψει και τη θέση της νομαρχιακής. Εμείς όμως επιμένουμε σε αυτό. Γιατί? Διότι καμία έδρα δεν εκλέγεται, δεν κερδίζεται μόνο από τον υποψήφιο. Έχει προφανώς μεγάλη, έχει μεγάλη όμως, έχει μεγάλη. Προφανώς ο κάθε υποψήφιος. Σημασία ποιος είναι ο υποψήφιος, γιατί προφανώς, έτσι. Προφανώς ο κάθε υποψήφιος έχει και έναν κύκλο ανθρώπων ευρύτερων, να, τον οποίο επηρεάζει, συγκινεί, να, και τον βοηθάει και τον ψηφίζει. Καμιά αντίρρηση. Αυτό ισχύει πολύ περισσότερο στα αυτοδιοικητικά. Ναι, έτσι είναι. Πολύ λιγότερο στις βουλευτικές. Ισχύει και στις βουλευτικές όμως. Δεν είπα ότι και μετά ισχύει. Υπάρχει και ο Σταυρός. Τώρα κάποιος Σταύρος σαν την Τζούφη. Εκεί. Είπα πολύ λιγότερο. Ναι. Επομένως, ισχύει και εκεί. Παρά τα αυτά όμως, εάν δεν ήσουν σε αυτό το κόμμα που πήρε το 20%, 22,5% δεν θα έβγαινες. Ναι. Λέω εγώ. Τη σταύρωσαν 10.000 όμως, έτσι. Ναι, αλλά αυτοί οι 10.000. Και επέλεξαν από όλους την Τζούφη. Ψήφιζαν ΣΥΡΙΖΑ και επέλεγαν Τζούφη. Να. Δεν ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία και σταύρωναν Τζούφη. Να. Ούτε άλλο κόμμα, ούτε ΠΑΣΟΚ. Εντάξει. Άρα, λοιπόν, τώρα αυτό είναι ένα ερώτημα μεγάλο και πολλές φορές το συζητάμε. Όχι, σε τέτοιες περιπτώσεις. Σε ποιον ανοίξω ανήκει η έδρα? Όχι, ανήκει στο κόμμα ή στο βουλευτή από ένα σημείο και μετά? Στο κόμμα ανήκει. Πάντα ισχύει αυτό. Και κυρίως στα κόμματα της αριστεράς. Κύριε Πύλιο, ξέρετε τι μου είπε όμως η Μερόπη Τζούφη τις προάλλες που ήταν εδώ? Μου είπε ότι όταν στο ΣΥΡΙΖΑ ερχόταν κατά καιρούς βουλευτές από άλλα κόμματα και από το ΜέΡΑ25 κάποιες κυρίες, αλλά και παλιότερα για την Συμφωνία των Πρεσπών, δεν ζητήσατε να αφήσουν τις έδρες τους στα κόμματά τους και μετά να έρθουν σε εσάς στο ΣΥΡΙΖΑ. Προσέξτε. Θέλω αυτή να πω ότι είναι μια συζήτηση. Όχι, αυτή αυτό, μεγάλη. Αυτό, ακούστε, δεν κολλάει εδώ. Πώς δεν κολλάει? Όχι, δεν κολλάει. Θα αυτό πρέπει να τελείως τους πούν, αφήστε τις έδρες αυτό και μετά είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Αυτοί ναι θέλαν να ψηφίσουν την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τις πρέσπες. Το κόμμα τους δεν ήθελε. Διαφώνησαν και την ψήφισαν. Είναι άλλο πράγμα και όχι αυτό. Μόνο κατά καιρούς έχει έρθει στο ΣΥΡΙΖΑ ένας αριθμός βουλευτών. Ναι, βεβαίως. Δεν του ζητήσατε τότε αφήστε τις έδρες στα άλλα κόμματα και ελάτε? Όχι, θέλω να πω είναι μια μεγαλύτερη συζήτηση. Αφορούσε τα άλλα κόμματα, δεν αφορούσε το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι, μην ναι, ναι, το αποδεχτήκατε σε αυτή τη φάση, ακούστε, επειδή σας βόλευε. Τέλος πάντων. Είναι μια μεγαλύτερη συζήτηση. Είναι τώρα μια κουβέντα που δεν τελειώνει. Ναι, ανήκουν περισσότερο οι έδρες από ένα σημείο και μετά στα κόμματα ή στους βουλευτές? Είναι ένα ερώτημα που αιωρείται. Και πολλές φορές δίνουμε απαντήσεις σύμφωνα με το συμφέρον. Ο καθένας ανάλογα με τι του συμφέρει. Ακούστε να σας πω. Κατά τη γνώμη μου, η δεύτερη ομάδα που αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ ναι έκανε πολύ μεγάλο πολιτικό λάθος. Πρώτον. Δεύτερον, επικαλούνται και η Μερόπη Τζούφη επικαλούνται ναι τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας ναι δεν έφυγε από το κόμμα όμως. Είναι βουλευτής. Στο κόμμα, αλήθεια. Όταν και παρουσιάστηκε και στην κοινοβουλευτική ομάδα την τελευταία. Ναι. Όταν λοιπόν όταν επικαλείσει τον Αλέξιο Τσίπρα, δεν μπορεί να κάνεις ενάντια σε αυτό που κάνει ο Τσίπρας. Πάμε παρακάτω. Εδώ υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα που πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε και να το καταλάβει ο κόσμος. Σύντομα και καθαρά. Όταν αποφασίστηκε να γίνει πρώτα εκλογή Προέδρου και μετά το συνέδριο, να, ναι, αυτό το πράγμα δεν ήταν ομόφωνο. Ναι. Επικράτησαν οι απόψεις στην κεντρική έτσι των ομάδων που αποχώρησαν. Λοιπόν, επομένως, ο Τσακαλώτος δεν το είχε δεχτεί αυτό, έτσι. Όχι, ο Τσακαλώτος είχε άλλη. Οι άλλοι όμως το είχαν δεχτεί. Ναι, έτσι. Άρα λοιπόν υπολόγισε να γίνουν τώρα για να κερδίσουμε
την ισοκομματική διαδικασία. Ναι, δεν ήξεραν ότι υπήρχε και ο Κασελάκης. Δεν ήξεραν λοιπόν ότι θα τους βγει ένας Κασελάκης να τους ανατρέψει όλα. Ναι. Με αποτέλεσμα, εγώ σας έχω πει, εγώ δεν τον ήξερα καν ότι ήταν υποψήφιος. Κανένας τον μας, ναι, ούτε εγώ, ξέρω. Λέμε. Ναι. Λοιπόν, ανετράψαν όλα και ξεκίνησε μία έκρηξη, ναι, σαν το Big Bang. Ναι. Λες και θα γινόταν η νέα, πώς λένε, δημιουργία του σύμπαντος. Έχει μετατοπιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, είναι ένας άλλος ΣΥΡΙΖΑ διαφορετικός τελείως. Γιατί άκουσα... αυτό λέει η Τζούφη και δεν δεσμεύομαι, λέει πολιτικά. Απαντάω. Γιατί εγώ δεσμεύτηκα σε ένα ΣΥΡΙΖΑ που δεν υπάρχει. Απαντάω. Ναι. Εγώ χθες άκουσα τον Κασελάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ναι. Σήμερα είναι δημοσιευμένη όλη η ομιλία του. Mm. Η ομιλία αυτή είναι μια ομιλία του ΣΥΡΙΖΑ, από τις γνωστές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Και δεν διαφέρει σε τίποτα από τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Πολλά θα κρυθούν αν ο Κασελάκης μαθαίνει γρήγορα, κύριε φίλε. Αν μαθαίνει γρήγορα. Προφανώς. Και αυτό έχει σημασία, όπως ήρθε εδώ για να μείνει πολύ μεγάλο διάστημα. Αν δεν μαθαίνει γρήγορα, μετά δεν υπάρχουν προβλήματα. Έχει σημασία οι διαδικασίες που θα ακολουθήσουν μέχρι το συνέδριο. Έχει σημασία τι διεργασίες και τι θα ψηφιστεί στο συνέδριο. Και από εκεί και πέρα. Θα γίνει το συνέδριο σίγουρα. Βέβαια. Δεν θα πρέπει να γίνει, θα γίνει. Ο δικός χάρτης έχει ξεκαθαρίσει. Μάλιστα. Εγκρίθηκε από την πολιτική γραμματεία, θα πάει και στην κεντρική. Μάλιστα. Κοινοποιήθηκε και σε εμάς. Εμείς ήδη καταρτήσαμε έναν οδικό χάρτη από χτες, ας πούμε, ναι, μέχρι τέλος του μήνα, έτσι το Δεκέμβριο. Ξεκινάμε μέσα στο Γενάρη και τις περιφερειακές συναντήσεις, περιφερειακά συνέδρια. Και το Φλεβάρι προς το τέλος θα γίνει το συνέδριο. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά να δούμε λίγο νομαρχιακή εδώ. Υπήρξαν κάποιες αποχωρήσεις. Έξι λέτε εσείς ήταν αποχωρήσεις από την Νομαρχιακή Επιτροπή συνολικά. Υπήρξε αυτή η διχογνωμία. Μόνο στο συγκεκριμένο θέμα. Από τους 17 παρόντες στο συγκεκριμένο θέμα. Δεν ξέρω τι έχουν κάνει οι υποψήφοι βουλευτές. Ο Χρήστος Γρίβας, ο Γιάννης Στέφος. Τι έχουν κάνει. Ο Θανάσης Οικονόμου. Κοιτάξτε, ο Οικονόμου που παρακολουθούσε τη συνεδρίαση ψήφισε με την πλειοψηφία. Μάλιστα, ήταν στους 10. Ο Γρίβας απουσίαζε. Ο Χρήστος απουσίαζε. Η Σουλελέ ψήφισε με την πλειοψηφία. Μάλιστα. Ο Γιάννης έβαλε κάποιες ενστάσεις και κράτησε μια στάση κάπως ουδέτερη, ας το πούμε έτσι. Δεν ψήφισε, δεν είναι στους 10. Όχι. Μάλιστα. Δεν είναι στους 10. Μάλιστα. Υπήρχαν και άλλες προτάσεις. Δεν ήταν η πρόταση των 7 που ψηφίστηκε, δεν ήταν ομόφωνη. Ήταν 5 συν 1 συν 1. Ναι. Ήταν και άλλες προτάσεις. Αυτή είναι κεντρική γραμμή τώρα, ήταν κεντρική γραμμή. Τι εννοείται κεντρική γραμμή? Είναι κεντρική γραμμή να παραδοθούν οι έδρες. Εδώ έφτασε κεντρική γραμμή τέτοια. Βέβαια, πώς δεν έφτασε. Ωραία. Μάλιστα, γιατί η πολιτική γραμματεία ζητά αυτό. Η πολιτική γραμματεία ήταν παρούσα με την Τηλεγιορίδου. Αυτό λέμε. Παρακολουθούσε τη συνεδρίαση. Ωραία. Ήταν εδώ, διαζώσεις. Μάλιστα. Πώς είναι ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ τώρα, δηλαδή πόσα μέλη έχουν αποχωρήσει? Κοιτάξτε, δώστε μας την εικόνα, την ανθρωπογεωγραφία. Από τα 2.200 μέλη, ναι, έχουν αποχωρήσει περίπου 40. 40 μέλη από τα 2.200. Ναι. Άρα έχουμε λίγες αποχωρήσεις μέχρι αυτή τη στιγμή εδώ στα Γιάννα. Τουλάχιστον αυτά ξέρουμε εμείς επίσημα. Ναι. Τώρα, αν στην πορεία υπάρχουν κι άλλα ή υπάρχουν και αδρανή μέλη τα οποία. Εντάξει. Γιατί υπήρχαν και αδρανή μέλη. Εντάξει, ναι, τα οποία δεν έχουν δηλώσει τι και πώς, είναι άλλο ζήτημα. Θα φανεί τώρα στις συνεδριάσεις που θα γίνουν στους οργανώσεις μελών. Εκεί θα φανεί και η συμμετοχή και οι θέσεις όλων, γιατί εκεί θα ανοίξουν αυτές οι κουβέντες. Τώρα, κύριε Φίλιο, επειδή τα έχω πει πολλές φορές και μαζί σας το έχουμε συζητήσει, τα μαθηματικά της πολιτικής δεν είναι μαθηματικά έτσι ένα και ένα δύο. Όχι. Εκτιμάτε ότι αυτή η διάσπαση μπορεί να σας κάνει και καλό, μπορεί να κάνει καλό, ακόμη και καλό στο ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί καμιά φορά 2+1 στην πολιτική κάνει 3. Ναι, αυξάνεις δηλαδή, αυξάνεις το πληθυντικό σου. Καμιά φορά του κάνει. Ακούστε. Αυξάνεις τον αριθμό σου. Ακούστε να σας πω. Αφαιρώντας ένα κομμάτι. Ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό έχει. Αυτό όμως εσείς θα μου πείτε, σε αυτή την περίπτωση μπορεί να ισχύσει να αυξήσετε τα ποσοστά σας, επειδή υπήρξε αυτή η διάσπαση. Και ξεκαθάρισε ένα τοπίο. Μπορεί να συμβεί αυτό? Ναι. Δεν ξεκαθάρισε ακόμα. Δεν πάει να ξεκαθαρίσει. Για πείτε μου. Άρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα τρίμηνο τώρα που ταλανίζεται εσωκομματικά και με εσωστρέφεια, ένα βράσιμο εσωτερικό. Άρα, το οποίο το σηκοντάρουν και τα μέσα ενημέρωσης. Προσέξατε ότι παρέλασαν όλοι οι διαφωνούντες από όλα τα κανάλια, με αποτέλεσμα όλο αυτό να έχει αντίκτυπο και στην κοινωνία και στους ψηφοφόρους και σε όλα. Άρα, γι' αυτό δεν φταίνε τα μέσα ενημέρωσης τώρα. Γι' αυτό, σε αυτή την περίπτωση, όχι, ακούστε. Γι' αυτό και φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις. Για πάμε στις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις, κατά τη γνώμη μου, δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα, διότι δεν μπορούν να αποτυπώσουν αυτούς οι οποίοι δεν θέλουν να δηλώσουν. Σας διαβεβαιώ ότι καμία δημοσκόπηση δεν μπορεί να καταγραφεί για 1.500 απαντήσεις,
αν δεν τηλεφωνήσουν σε 8.000 ανθρώπους. Αλήθεια, έτσι. Δεν απαντάει ο κόσμος. Έτσι. Είναι άρα η δημοσκοπήση για μένα... Σε κάθε περίπτωση έχουμε μια ένδειξη, έτσι. Είναι ενδεικτικό. Δεν αντιλέγω, έχουμε μια ένδειξη. Ναι. Αλλά αυτό... Δεν είναι ευαγγελιοτόρια οι αριθμοί, όχι, δεν είναι, ούτε κανένας πρέπει να τους παίρνει τους αριθμούς. Τα τελευταία 10 χρόνια στην Ελλάδα καμία δημοσκόπηση δεν πέτυχε, αλλά πάμε παρακάτω. Σωστό, αλλά είναι ανοίγοντας ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, που είναι δεδομένο, προβάλλοντας τις θέσεις του. Διότι εδώ τώρα θα συνταχθούν. Εδώ δεν έχει βγάλει ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ 3 μήνες στα Γιάννα για τίποτα. Δεν θα πρέπει να αρχίσει να ενεργοποιείται. Η ενεργοποίηση δεν γίνεται μόνο να ενεργοποιηθούν 5-10 μέλη της νομαρχιακής. Πρέπει να ενεργοποιηθεί και η βάση. Διότι η βάση θα σου δώσει τις πληροφορίες. Σωστά, πάντως είστε τρίτο κόμμα τώρα. Αυτό μπορεί να αλλάξει τώρα. Δεν το ξέρω. Μπορεί να αλλάξει. Στη Βουλή είμαστε δεύτερο. Ενώ δημοσκοπικά είστε τρίτο και κόμμα. Δημοσκοπικά, εντάξει. Φυσικά μπορεί να αλλάξει. Μπορεί να αλλάξει. Αυτό το επόμενο διάστημα φυσικά θα αλλάξει. Δεν υπάρχει καμιά περίπτωση. Οι αποχωρήσαντες που δεν ξέρω τι όνομα θα διαλέξουν τώρα. Νέα αριστερά, αριστερά μπροστά. Δεν ξέρω. Ακούγονται πολλά. Αριστερά, αριστερά. Δύο φορές το αριστερά. Τρία κλικ αριστερά. Ναι, μπορούμε να πούμε διάφορα. Ναι. Τώρα, αυτοί τι ποσοστό εκτιμάται ότι μπορεί να έχουν στις δημοσκοπήσεις στο επόμενο διάστημα? Δεν ξέρω. Ως έμπειρος εκλογικά. Δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι όλες αυτές οι ομάδες της αριστεράς, ιστορικά, όλα τα χρόνια που αποχωρίστηκαν από τον κεντρικό κορμό της, όπως εκφραζόταν κάθε φορά, όλες συνεθλίβησαν. Ναι. Αυτό ξέρω εγώ ιστορικά. Αυτό είναι έτσι, αλλά τώρα έχουν ξέρω μια διαφορετική αριστερά το 1994. Ξέρω από το 89-90 με τον Άρτο, το οποίο συνθλίφθηκε. Ξέρω το 15 με τη ΛΑΕ του Λαφαζάνη. Ξέρω ότι όλοι αυτοί συνθλίφθηκαν. Από εκεί και πέρα. Άρα βλέπετε ότι και εδώ μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν το ξέρω. Το ποσοστό δηλαδή να είναι ακόμα κάτω από το 3%. Ιστορικά μέχρι στιγμής. Και από την ώρα που έχει συμβεί ιστορικά, τώρα, μπορεί να ξανασυμβεί. Εσείς στις ευρωεκλογές, ο Στέφανος Κασελάκης λέει ότι το όριο μου, ο πύχης που βάζω είναι 17%. Ναι. Εάν δεν το πετύχει αυτό, θα τεθεί ζήτημα Κασελάκη? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εξαρτάται από με τι θέσεις θα πάμε, με τι προτάσεις και τι θα πούμε. Αν αυτά που πούμε είναι συμφωνημένα από όλους και πάμε και τα πούμε και δεν του πιάσουμε το νούμερο, μετά από εκεί και πέρα, ο καθένας παίρνει και τις ευθύνες του. Έτσι. Ναι. Θα υπάρξει κάποιος υποψήφιος στις ευρωεκλογές από την Ήπειρο στον ΣΥΡΙΖΑ? Υπάρχει αυτή η διαδικασία? Δεν το ξέρω. Δεν, υπάρχει το ξέρω. Αυτή δεν έχει αρχίσει καμία τέτοια κουβέντα, δεν έχει αγγίξει κανένα. Έχετε άλλα ζητήματα τώρα. Έχετε άλλο τραχανάπλωμένο. Έχετε δεν το ξέρω. Εσείς τώρα είχατε πει την πρώτη φορά που ήμασταν μαζί εδώ ότι δεν θα διεκδικήσετε κομματικό ρόλο σε αυτή τη φάση από εδώ και πέρα. Τώρα πλέον νομίζω ότι πρέπει να περάσουν νέοι άνθρωποι. Έχουν αναδειχθεί αρκετοί νέοι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να μπουν στα όργανα και να βοηθήσουν. Έτσι, ό,τι ήταν να βοηθήσουν, το βοήθησα. Ό,τι μπόρεσα να κάνω, το έκανα. Ακόμα έχω ευθύνες και θα συνεχίσω να τις έχω μέχρι το συνέδριο. Αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει λογικά έτσι να μπουν νέοι άνθρωποι. Υπάρχει ένας κόσμος που παραμένει και εδώ στα Γιάννενα και κεντρικά και παντού στην Ελλάδα, που παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με πολύ ιδιαίτερα αυξημένη κριτική απέναντι στον Κασελάκη. Λογικό είναι. Πώς τη βλέπετε αυτή τη στάση? Ακούστε, λογικό είναι. Διότι αυτός ο κόσμος είχε μάθει σε μια συγκεκριμένη διαπαιδαγώγηση και κοινωνική και πολιτική συμπεριφορά. Να. Ξαφνικά έρχεται ένας άνθρωπος ο οποίος είναι άλλο στυλ, είναι lifestyle, είναι τούτο, είναι τ' άλλο. Και ο άλλος παθαίνει τραλαλάνα μου. Μπλοκάρει. Έτσι, μπλοκάρει. Άρα λοιπόν, θα πρέπει αυτά τα πράγματα μπαίνοντας στη σειρά. Γι' αυτό επιμένω. Εσείς είστε αισιόδοξοι ότι θα τα καταφέρει αυτός ο άνθρωπος με αυτά τα πολιτικά χαρακτηριστικά να είναι ηγέτης ενός αριστερού κόμματος? Ή πάτε προς το κέντρο, πάτε προς την κέντρο αριστερά? Δεν με ενδιαφέρουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Εμένα με ενδιαφέρουν τι λέμε και τι κάνουμε. Σας είπα, η ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα για μένα ήταν πάρα πολύ καλή. Άρα μαθαίνει, λέτε. Προφανώς. Μάλιστα. Την κριτική, την έντονη κριτική που ακούγεται, επαναλαμβάνω, από άτομα που είναι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και σκέφτονται να μείνουν για το επόμενο διάστημα. Όπως ο Ντεμπονέρας, για παράδειγμα, ή όπως κι άλλοι που κάνουν κριτική. Δεν είναι μόνο. Πώς την ακούτε? Ένα σωρό κόσμο είναι προβληματίζει. Εγώ δεν προβληματίζομαι. Αυτή τη στιγμή εσείς προβληματίζεστε μένοντας στο ΣΥΡΙΖΑ? Όχι, μένω, φεύγω. Δεν προβληματίζω αυτό. Ναι. Αλλά προφανώς προβληματίζω. Προβληματίζει και με τις δημοσκοπήσεις που βλέπετε. Είναι λογικό. Δημοσκοπήσεις, πώς θα οργανωθεί καλύτερα, τι θέση θα προβάλλουμε, τι θα κάνουμε στην Ήπειρο, τι θα κάνουμε στα Γιάννα. Πώς δεν προβληματίζουμε? Ναι. Προφανώς. Μάλιστα. Και όταν μετέχω στα κοινά τόσα χρόνια, δεν μπορώ να μην προβληματίζουμε. Τι λέτε σε αυτούς που... μπορώ να του παίξω γκουρού φιλοσοφίας. Έντιμο είναι αυτό που λέτε. Τι λέτε σε αυτούς που είναι, μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ, εδώ στα Γιάννενα, μένουν στην Ήπειρο,
αλλά σκέφτονται και λένε: εδώ έχουμε τώρα κάτι πολύ καινούριο. ΣΥΡΙΖΑ, μήπως έχει μετακινηθεί, μήπως έχει μετατοπιστεί. Και σκέφτονται να φύγουν, αλλά δεν το κάνουν. Δίνουν ευκαιρίες. Δεν τους λέτε. Δεν μου έχουν φτάσει προσωπικά τέτοια μηνύματα. Ναι. Δεν ξέρω αν έχουν πάει σε άλλους. Ναι. Εμένα δεν έχουν έρθει τέτοια. Τι θα λέγατε σε έναν τώρα που μας ακούει και λέει: αυτός δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά. Ναι. Τι να κάνουμε, να του δώσουμε ευκαιρία το Κασελάκι να μην του δώσουμε. Έχουμε απαντήσει. Τι του λέτε αυτού του ανθρώπου που κάθεται στον καναπέ? Έχουμε απαντήσει σε αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ. Προσπαθεί να επανενωθεί, προσπαθεί να επαναδραστηριοποιηθεί, προσπαθεί να ανασυνταχθεί, προσπαθεί να δώσει και να το κάνει άμεσα. Μέσα σε 2 μήνες από σήμερα θα μιλάμε με πολύ άλλα δεδομένα, σας το λέω εγώ. Και όσο θα πάμε προς το συνέδριο το Φλεβάρι, θα υπάρχει πολύ αυξημένη κινητικότητα, σας το λέω εγώ. Θα είναι γεγονός πολιτικό. Ναι. Και ενδιαφέρον περισσότερο δηλαδή. Και θα ενδιαφερθεί πολύ περισσότερο κόσμο και θα συσπηρωθεί. Ωραία. Αυτά είναι δεδομένα. Μάλιστα. Και ιστορικά και για όλα τα κόμματα. Ωραία. Δεν είναι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Αλλά εδώ συμβαίνει κάτι πολύ σοβαρό. Αυτή τη στιγμή το να λέμε αν το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τρίτο ή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δεύτερο. Το 14, 12, 13, έτσι. Ναι. Είναι και, πρόβλημα. Και ο Μητσοτάκης είναι 30. 30 είναι, ναι, στην πρόθεση 30. Ναι, στην εκτίμηση είναι 30. Άσου στην εκτίμηση. Εκτίμηση ας την κρατήσουν οι δημοσκόποι για τον εαυτό τους, γιατί ποτέ δεν εκτίμησαν τίποτα σωστά. Δεν έχετε άδικο σε αυτό, ναι, σε ναι, μεγάλο βαθμό. Στην εκτίμηση είναι ότι άμα χτυπήσω εγώ ένα φάουλ, θα το βάλω σαν το Μέση στο παραθυράκι στη γωνία. Υπάρχει τέτοια εκτίμηση για εσάς? Ναι, πάντα. Υπήρχε όταν ήμουν παίκτη. Ναι, εξαιρετικό στον Αβέρο. Λοιπόν, ωραία, η εκτίμηση ναι, ναι, υπάρχει. Σωστό, αλλά το σωστό, θέμα σωστό, είναι, σωστό είναι αυτή τη στιγμή βλέπεις όλα τα κόμματα να κάθονται. Γιατί κάθονται? Γιατί το πολιτικό σύστημα στο σύνολό του δεν μπορεί να απαντήσει στα μεγάλα καθημερινά προβλήματα. Πόσο περισσότερο στην κεντροαριστερά, κύριε φίλε. Πόσο περισσότερο, αυτό ισχύει που λέτε δεν γενικότερα, αντιλέγω, αλλά ακόμη περισσότερο στην δεν κεντροαριστερά. Δεν αντιλέγω. Όμως αυτή τη στιγμή τα πραγματικά προβλήματα είναι άλλα. Τα πραγματικά προβλήματα είναι η ακρίβεια. Και το δεύτερο μεγάλο πολιτικό ζήτημα είναι το ιδιωτικό χρέος. Ναι, συμφωνώ εγώ μαζί σας. Τα δάνεια δεν είναι τα 700.000 σπίτια που έχουν πάει στα φάουλ. Συμφωνώ εγώ μαζί σας απόλυτα. Είναι το συνολικό χρέος που έχουν οι ιδιώτες, που είναι πολύ μεγαλύτερο από το κρατικό χρέος, το οποίο είναι διαχειρίσιμο και είναι σε σειρά, σε λούκι και περπατάει και ναι, πληρώνεται. Ναι, ναι. Και με το νομοσχέδιο που έφερε η κυβέρνηση, όχι μόνο δεν το λύνει, λύνει μόνο διαδικαστικά ζητήματα και θα δείτε σε λίγο καιρό τραγικές εικόνες. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Σε συνδυασμό με το νομοσχέδιο για τη φορολογία, δείχνει ότι η κυβέρνηση σήμερα πάει να συμπιέσει αυτούς που λέμε μικρομεσαίους. Πάει να τους κόψει τη μέση, να τους λιγοστέψει. Από ιδεολογία λέτε, από πρόθεση. Από ιδεολογία και πρόθεση και με σχέδιο. Μάλιστα. Πάει να κάνει 700.000 αυτοαπασχολούμενους, επαγγελματίες, βιοτέχνες κτλ. Πάει να τους κάνει τους μισούς. Μάλιστα. Όλος ο πλούτος συγκεντρώνεται. Κοιτάξτε, εδώ ξαναπουλήθηκε η Δωδόνη. Είναι τυχαίο. Εντάξει, το μεγαλύτερο ποσοστό το είχε η επιβάρτια της Δωδόνης. Το είχε. Το είχε. Πώς το είχε? Κάποιος το πλήρωσε και το πήρε. Εδώ συγκεντρώνεται πλέον το τρόφιμο σε 2 εταιρείες στην Ελλάδα. Λοιπόν, μάλιστα, μειώνεται ο τζίρος των σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν ολιγοπόλια. Προφανώς υπάρχουν ολιγοπόλια. Και η ελληνική κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα. Προβλήματα. Εδώ τα ίδια προϊόντα πουλούνται ακριβότερα στην Ελλάδα από ό,τι πουλούνται στη Γερμανία. Ενώ η αγοραστική δύναμη του Έλληνα είναι η μισή από του Γερμανού. Αυτά λοιπόν είναι τα μεγάλα προβλήματα. Και αυτά πρέπει να λυθούν. Γιατί θα ανοίξει και άλλο θέμα τώρα. Θα ανοίξει το θέμα Ερντογάν. Να. Ο Ερντογάν δήλωσε τι έρχεται να κάνει στη συνάντηση. Για είπε Καζάν, Καζάν. Καζάν, Καζάν. Δεν κακό Καζάν, Καζάν. Αρκεί τι Καζάν, Καζάν. Τι εννοεί? Αρκεί τι win-win. Τα πετρέλαια, αδερφέ, εννοεί. Για να και δούμε. Και τα αέρια στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Τι εννοεί? Για να δούμε. Για να δούμε. Τι να του δώσουμε, τη Μυτιλήνη? Εμείς είμαστε υπέρ του διακανονισμού, της διαχείρισης των θαλασσίων ζώνων. Μόνο αυτό βάζουμε εμείς στη συζήτηση. Μιλάμε για την υφαλοκρηπίδα, ναι, και για το διεθνές δίκαιο. Δεν μιλάμε ζώνες για τίποτα, ναι, άλλο. Υπάρχει συνθήκη της Λοζάνης, είναι ξεκάθαρα τα ζητήματα. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν, εδώ η κυρία Μπακογιάννη πριν από 2 χρόνια είχε πει ότι βεβαίως και οι Τούρκοι δικαιούνται να πάρουν κομμάτι, το είχε πει. Είναι μια συζήτηση αυτή. Ήταν λαγός που βγήκε και το είπε, ναι, προέτρεξε. Εδώ λοιπόν θα δείτε. Ο Τσίπρας είχε πει κάποτε όμως ότι το Αιγαίο δεν έχει σύνορα, η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Προφανώς δεν έχει σύνορα η θάλασσα. Σύνορα έχουμε
Με την Αλβανία είχαμε κάποτε. Δεν εννοούσε αυτό. Εννοούσε ότι τι. Όχι. Ότι δεν έχει σύνορα η θάλασσα. Δεν, εννοούσε τι? Ξεκάθαρα τι. Ναι. Η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Έχει μόνο τη ζώνη γύρω από κάθε νησί, μάλιστα, τα 6 μίλια. Και από εκεί και πέρα το υπόλοιπο πρέπει να είναι ελεύθερο ναυσιπλοείας. Μάλιστα, μάλιστα. Και δικαιωμάτων προφανώς. Ωραία, ωραία. Υπάρχουν πολλές απόψεις και για τα πετρέλαια. Αν θα υπάρξει συνδιαχείριση, λοιπόν, και από φιλελεύθερους και από αριστερούς πολιτικούς. Και εγώ θέλω να ρωτήσω και υπάρχουν κάτι... και κάποιοι άλλοι που πιστεύουν ότι το Αιγαίο ανοίξει στα ψάρια, έτσι. Ναι, βεβαίως. Πιο έντιμο είναι αυτό. Πιο γνωστό έντιμο. Παλιό σύνθημα στα Εξάρχεια. Το αναρχικό. Το Αιγαίο, ναι, ανήκει στα ψάρια. Πιο έντιμο. Και λοιπόν, υπάρχει, ωραία, και ένα άλλο θέμα. Η, ναι, ανεργία σήμερα ανακοινώθηκε κάτω από το 10%. Δεν έχει σημασία αυτοί που πήραν δουλειά και έπεσε η κάτω από το 10%, αν παίρνουν τα ελάχιστα, αν παίρνουν τα 100%, αν έχουν μερική απασχόληση. Πάντως η ανεργία είναι κάτω από το 10%. Ο νόμος του κυρίου Μητσοτάκη λέει ότι εφόσον έπεσε κάτω από το 10%, πρέπει να δώσει τις τριετίες. Θα τις δώσει τριετίες στον κόσμο. Να, γιατί για να δώσει τριετίες, χιλιάδες άνθρωποι θα πάρουν μεγαλύτερο μισθό. Έτσι. Θα το δώσει. Γιατί από αυτά που βλέπουμε... ότι θα δοθούν οι τριετίες από την αρχή του... Όχι, το 27. Για να δούμε τώρα. Και υπάρχουν ξανά. Ναι. Εδώ, για να δούμε. Η συμφωνία ήταν κάτω από το 10. Εγώ λοιπόν επισημαίνω. Η ακρίβεια, το ιδιωτικό χρέος, τα δάνεια χιλιάδων ανθρώπων στα Γιάννα, δεν ξέρει πόσου κόσμου είναι. Κοστάει. Είναι μεγάλο ζήτημα, συμφωνώ μαζί σα απόλυτα σε αυτό. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, Δήμος Ιωαννιτών, επειδή ετοιμάζεστε τώρα και πότε θα γίνει η ορκομοσία. Δεν έχω γράψει κουστούμ καινούργιο, δεν περιμένω για κουστούμ. Θέλω να φτιάξω. Κουστούμ και το κούρεμα, το κάνετε. Κούρεμα, βέβαια. Εν ώψη ορκομοσία. Πώ βλέπετε τα πράγματα στο Δήμο Ιωαννιτών, γιατί σήμερα έχουμε. Κουστά, λοιπόν, και πριν τι εκλογέ. Έχουμε και τα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύτηκαν όλα. Είναι μια συγκεκριμένη πολιτική της κυβέρνησης. Ναι. Δεν είναι μόνο τα νομικά πρόσωπα. Τελείωσε τα νομικά πρόσωπα. Η πρόταση του Δήμου Ιωαννιτών, να πούμε, του Θωμά του Μπέγκα, γιατί αυτή έγινε αποδεκτή από όλους. Απορρίφθηκε παντελώς από την κυβέρνηση. Απορρίφθηκε γιατί ήταν να μην συγχωνευτεί κανένα από τα νομικά. Τα τέσσερα νομικά πρόσωπα. Τώρα λέει η κυβέρνηση κανένα, πάρ' τα όλα. Ανακοινώθηκαν και οι συγχωνεύσεις των ΔΕΙΑ. Να. Ξέρετε γιατί συγχωνεύουν τη ΔΕΙΑ? Θα αφήσουν μόνο ένα διοικητικό μηχανισμό στη ΔΕΙΑ και όλα τα άλλα θα πάνε στους ιδιώτες. Έμεση ιδιωτικοποίηση του νερού, λέτε. Ξεκάθαρα. Να. Έμεση ιδιωτικοποίηση. Τι έχεις, κύριε, έχουν 40 χιλιόμετρα, 200 χιλιόμετρα αγωγούς. Δεν έχεις υδραυλικούς, δεν έχεις τίποτα. Άρα αυτό θα του πάρει το διαχειριστή Ερκουλάβος. Τι έχεις, κύριε, έχεις πηγές κρέας, δεν έχεις προσωπικό, ποιος του φυλάξει, θα του πάρει Ερκουλάβος. Έμεση ιδιωτικοποίηση. Έμεση γιατί ιδιωτικοποίηση. Δεν πέρασε η καθαρή. Γιατί δεν πέρασε από το Συμβούλιο Επικρατείας ιδιωτικοποίηση. Του διέλυε με τα νομικά πρόσωπα. Είχαμε ενεργά νομικά πρόσωπα στα Γιάννα. Όπως με εξαιρετικό αποτέλεσμα. Και ο παπά, ναι. Με εξαιρετικό αποτέλεσμα. Καταργούνται, μάλιστα, όλα. Δεν υπάρχει τίποτα. Θα γίνει ένα μπάχαλο διοικητικό τώρα για να δουλέψει. Έχουμε την πολυοδομία η οποία δεν έχει κόσμο και έχει όλο τον νομό. Θα σταματήσει να παρέχει υπηρεσίες. Δεν σωστό, μπορεί. Σωστό, έτσι είναι. Άρα λοιπόν έχουμε αυτό που πάντα έκανε η Νέα Δημοκρατία και η δεξιά στην αυτοδιοίκηση. Ευχαριστώ, κύριε Φίλιο. Την περιμάζεται, τη σύσφυγε και τη έπαιρνε δικαιώματα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εγώ. Θα τα ξαναπούμε πολύ, πολύ σύντομα. Τώρα, κυρίες και κύριοι, όπως είπαμε.